Κύριε Κούγια, τι κάνετε, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Ζαγόρα. Τι κάνετε, πρόεδρος, μεγαλομέτωχος, τι να λέω. Όχι. Τι. Πες, Αλέξης Κούγιας. Αλέξης Κούγιας, θέλω να πω πολύ. Γουστάρω, Αλέξη Κούγια, το έχω πει τώρα, να με παρεξηγήσουν κιόλας, δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ γουστάρω πολύ τους τύπους που τους την πέφτουν όλοι. Άρα για να τους την πέφτουν όλοι σημαίνει ότι κάτι καλό έχουν. Όλοι δεν μπορούν να την πέφτουν. Σχεδόν, ένα αυτή. Να, τα πιασάρικα. Όποιος θέλει να πει κάτι πιασάρικο, θα τα βάλει με τον Κούγια. Όχι, δεν νομίζω. Πώς. Αυτό είναι. Αν κάποιος έχει μια διαφορετική άποψη για τη δικηγορία, μπορεί να την πει. Αν έχει μια διαφορετική άποψη για τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, μου να την πει. Τέλος πάντων, τώρα εγώ. Μπορεί να την πει, αλλά όχι όλοι όμως. Είμαι σε δύσκολη θέση τώρα εγώ, γιατί Αλέξη, εγώ σε συμπαθώ και αυτό πρέπει να το βγάλω από πάνω μου τώρα αυτό το πράγμα και να προσπαθήσω να μιλήσουμε μαζί, ας πούμε, να πούμε κάποια πραγματάκια έτσι ωραία για να ακούσει ο κόσμος. Όχι τι ωραίος που είστε, κύριε Κούγια, και τι ωραία ομάδα που έχετε, αλλά γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καταρχάς, εσείς που είστε τσάτσι του Ολυμπιακού, πώς το κερδίσατε χθες? Είμαστε. Έτσι δεν λένε ότι είστε τσάτσι του Ολυμπιακού? Αυτοί που το λένε, ας δώσουν και την απάντηση. Για το ξεκάρφωμα έγινε αυτό χθες το βράδυ? Ναι, έγινε. Δεν είδατε πόσο στημένο ήταν, πόσο σκηνοθετημένα ήταν όλα. Τι να σας πω τώρα, ακούστε κάτι. Αυτά είναι για τους ανθρώπους, ναι, οι οποίοι δεν έχουν προσωπική αξιοπρέπεια. Για τους ανθρώπους που θέλουν να αγνοούν την προσωπική διαδρομή κάποιου και για τους ανθρώπους οι οποίοι τη δικιά τους ανυπαρξία, τη δικιά τους αποτυχία, τη δικιά τους αδυναμία, ναι, να έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, προσπαθούν να την δικαιολογήσουν καταστρέφοντας άλλους ανθρώπους ή τη δημόσια εικόνα άλλων ανθρώπων. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, εγώ δεν θα απαντήσω για το τσάτσι. Άλλο είναι να θέλεις να βοηθήσεις κάποιον τον οποίο εσύ έχεις καταστρέψει δικαστικά, ναι, και γιατί έχεις αποφασίσει, αγοράζοντας μια ομάδα, να έχεις μια ποδοσφαιρική ειρήνη, και εντελώς διαφορετικό είναι να είσαι τσάτσος. Εγώ έχω αντιπαράθεση όταν ήμουν στον Ηρακλή συνδιοκτήτης με τον Θοδωρίδη, με τον Γιώργο τον Βαρδινογιάννη, σε σημείο να με έχουν χτυπήσει μπράβη του Παναθηναϊκού, αλλά ήμουν Παναθηναϊκός πριν. Και όλοι λέγανε, είτε στον Ηρακλή λέγανε, είτε Ολυμπιακοί λέγανε, ο Κούγιας είναι Παναθηναϊκός. Καλά, εγώ για εξής σας ξέρω. Τώρα Παναθηναϊκός λέτε ότι είσαι. Όχι, όχι. Στην ΑΕΚ πήγα να την αγοράσω. Παναθηναϊκός. Και τα λεφτά μου τώρα την προγράμματα. Καλά, μην το λέτε τώρα αυτό στον αέρα, γιατί τώρα θα σας ακούσει κανένα στη Λάρισα και θα πει αυτό είναι. Δεν καταλαβαίνετε. Η διαφορά είναι ότι από το 89 δεν έχω πάει να δω παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ναι, αλλά τώρα που το λέτε. Δεν καταλαβαίνω. Πριν πάω στη Λάρισα, τι λέτε, δεν αγαπούσα το ποδόσφαιρο, δεν είχα μια προτίμηση. Εγώ ήξερα Ηρακλής, ήξερα ΑΕΚ και τώρα πραγματικά είμαι πέφτω συνεφάγια σε αυτή τη στιγμή. Συναισθήματα, φύλαθλα, μπορεί να έχει κάποιος από την γέννησή του. Και ο γιος μου μέχρι χθες ήταν Παναθηναϊκός. Και χθες τι έγινε? Λάρισα. Ναι, γιατί έζησε αυτό που έζησε εκεί στο γήπεδο. Ναι. Θέλω να σας πω ότι και εγώ μέχρι 1989, ναι, όταν ήμουν αντιπρόεδρος της ΕΠΑΕ, και ήμουν και αναπληρωτής πρόεδρος του Ηρακλή με τον Θοδωρίδη, με τη μεγάλη ομάδα που είχαμε φτιάξει τότε, τόλμησα να πω ότι ο διαιτητής Στεφανόπουλος, αφού τον πέρασε το καλιτζάκι, ποιος διαιτητής? Ο Γιωβάνοβιτς. Στεφανόπουλος. Στεφανόπουλος. Πέρασε την μπάλα κατά τα πόδια του καλιτζάκι ο Γιωβάνοβιτς, βγήκε με την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε, δεν έδωσε το πέναλτι. Ο άλλος τον κλάδευσε μπροστά σε 30.000 κούρδους. Ναι. Και γύρισε και είπα ότι το πέναλτι θα το δίνει και ο Γιώργος και έπεσα πάνω μου να με φάνε κάποιοι εύσον. Εσύ... Αυτό όμως, ναι, δεν έχει καμία σχέση με το όταν έχεις την πλάτη σου το να αγκιάσαι την ιστορία μιας ιστορικής ομάδος, ότι εκεί πια δεν υπάρχει τίποτα, ούτε φιλίες. Οι φιλίες τελειώνουν την ώρα που σφυρίζει ο διαιτητής. Ναι. Μέσα στο γήπεδο αν είσαι αξιοπρεπής άνθρωπος, έστω και αν συμπαθείς τον Αλαφούζο, το μυαλό σου είναι πως θα, όχι απλώς θα τον κερδίσεις, αν είναι δυνατόν να τον κατεξευτιλίσεις. Μπορεί να συμπαθείς τον Μελισανίδη, μπορεί να συμπαθείς τον Σαββίδη. Όμως όταν είσαι ο Κούγιας, ναι, και έχεις ομάδα, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, λες στους ποδοσφαιριστές σου, παιδιά, αυτές οι νίκες που είναι που μεγαλώνουν τις ομάδες και πρέπει εμείς να δείξουμε ότι ανεξαρτήτως της προσωπικής μου σχέσεως με τον κύριο Μελισανίδη, εμείς την ΑΕΚ πρέπει να την κάνουμε με ραπανάκια. Αυτό λοιπόν είναι η προσωπική αξιοπρέπεια, η ποδοσφαιρική. Όλα αυτά όμως σε φύλαθα πλαίσια, αφού προσφέρεις μια καταπληκτική φιλοξενία, όταν δεν γίνει το παραμικρό στο γήπεδο και όταν πραγματικά και ο διαιτητής δεν σε ευνοεί κιόλας. Τώρα μου κάνετε μια περιγραφή του χθεσινού αγώνα προφανώς, έτσι δεν είναι? Ότι ήταν άψογη η φιλοξενία σας, ο διαιτητής λίγο. Έχουν και παράπονα στον Ολυμπιακό από ό,τι διάβασα, ότι προκύπτει το ρεπορτάζ ότι τους έκοβε το ρυθμό ο διαιτητής χθες. Το ρυθμό, ξέρω εγώ. Πιθανώς θέλανε να σπάει ο Μιλιβόγεβιτς τη μύτη του, ναι, του Φατιών από το 10ο λεπτό και να μην παίρνει καν κάρτα και να διαμαρτύρεται κιόλας, γιατί έδωσε, τόλμησε ο διαιτητής να δώσει και το φαουλ. Με σπασμένη μύτη έπεσε ο νεαρός ο Φατιών από το 10ο λεπτό.
και άντεξε το παλικάρι με στασμένη μύτη. Αξονική έκανε σήμερα. Mm-hmm. Στο 94 να βγάζουν τον νόμο του Ξενοδόχου και ο Ξενοδόχου με βγαλμένο τον νόμο να μην χάνεται χρόνος για να τον ξαναβάλουμε τον νόμο. Να του λέει ο Άγγελος παίξε να μην σε πάρει το κεφάλι τώρα. Δεν καταλαβαίνεις, όχι. Δηλαδή να μην κάθεται, με σπασμένη μύτη να μην κάθεται ένα λεπτό κάτω και να βγαίνει κιόλας. Έλα. Μη κουνιέστε κύριε Κούγια, σας χάνουμε. Σας χάνουμε. Τι είπατε το τελευταίο, γιατί δεν σας ακούσαμε. Ο τελευταίος πρέπει να έχει παράπονα, λέω, από τις διευθυντές. Ναι. Ολυμπιακός. Εμείς μπορούμε να έχουμε, αλλά δεν μας νοιάζει. Θέλω να επιστρέψω λίγο να μην πούνε, και δεν θέλω και εγώ βέβαια να το αφήσω να πέσει κάτω. Αυτό που είπατε πριν, ή σας βγήκε ή νιώσατε την ανάγκη να το πείτε για το ότι ήσασταν αυτός που κυνηγούσε τέλος πάντων το Μαρινάκι και τώρα έχετε άλλη σχέση μαζί του. Κάντε το λίγο έτσι πιο. Δεν έχω σχέση. Αυτό εννοούσατε. Το Μαρινάκι εγώ δεν τον έχω συναντήσει ποτέ σου. Δεν το ξέρω. Ποτέ δεν τον έχετε συναντήσει. Ποτέ. Ναι. Ποτέ σε μια κοινωνική. Δηλαδή πριν από λίγο καιρό φαινόταν ότι ο Κούγιας κυνηγούσε το Μαρινάκι, ξαφνικά άλλαξε πορεία. Δηλαδή αυτοί λένε ότι κάνατε κολοτούμπα. Εγώ το ρωτάω διαφορετικά. Γιατί δεν μ' αρέσει η εκπαίδευση. Θα τα κάνουμε 50 ράκια. Ναι, βέβαια. Αυτό θέλω. Πάμε με τη σειρά για να μην υπάρχουν αυτέ. Εγώ έχω ποδοσφαιρική ομάδα από το 2003. ΠΑΣ Γιάννενα, Παναχαϊκή, δική μου ποδοσφαιρική ομάδα. Ναι. Το 1997 έδωσα προκαταβολή να πάρω την ΑΕΚ 120 εκατομμύρια δραχμές. Με κορόιδευσαν και ο Τροχανάς πούλησε τελικά στην ΕΝΙΚ. Ναι. Και δεν έγινε δική μου ομάδα, η οποία ήταν πρώτη και έτοιμη εκείνη τη στιγμή. Και επήλθηκα στη στροφή της ΑΕΚ μετά. Και από εκεί και ύστερα, επειδή θέλω να πατάω καλά στα πόδια μου, πήρα δικές μου ομάδες. Ναι. Οι ομάδες μου ήρθαν πάντοτε δεύτερες. Από το 2003 μέχρι το 2016, ναι, το Μάρτιο που παίξαμε τον Απόλλωνα, ναι, οι ομάδες μου δεν είχαν πάρει πέναλτι. Μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε, 13 χρόνια. Σοβαρά τώρα, ούτε ένα πέναλτι. Ούτε ένα πέναλτι. Δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω, όχι. Να το δείτε. Για οι ομάδες μου είχαν πρώτους σκόρερ μεγάλους. Ναι. Σαϊτιώτη, Καούνο, Σολάκη, Κιβελίδη, Μαρουκάκη, όλα τα παιδιά αυτά, ναι, που μπορούσα να έχω στις ομάδες που είχα. Ναι. Δεν έχουν χτυπήσει πέναλτι ποτέ. Δεν το ξέρω. Το πρώτο πέναλτι το πήραμε φέτος με τον Απόλλωνα και το χτύπησε ο Μπογιόβιτς. Και ένα δεύτερο πέναλτι που κερδίσαμε στο 95 το αγώνα με την Παναχαϊκή το χτύπησε ο Μαρουκάκης και το έπιασε τον φυλάκι. Άρα βούτυρο στο ψωμί, για αυτούς σας λένε ότι τα έχετε καλά με τον Μαρουκάκη. Δεν ξέρω, λοιπόν, δεν καταλαβαίνετε κάτι λοιπόν. Αυτά είναι τα δύο πέναλτι που πήραμε φέτος. Ναι. Το ένα μπήκε γκολ, το άλλο δεν μπήκε γκολ. Ναι. Λοιπόν, σε 13 χρόνια ένα πέναλτι. Πάμε για να τα δούμε τα πάντα στη σειρά. Με ομάδες που τα αγωνιστούσαν. Είτε στη ΓΑΜΑ είτε στη ΒΙΤΑ. Ναι. Σε μια στιγμή εγώ αγανάκτητα από την ιστορία και καταστράφηκα και οικονομικά και πήρα την ΑΕΛ. Και λέω θα πάρω μια ομάδα με κόσμο που ο διαιτητής να φοβάται, ο παδί να είναι μόνο ΑΕΛ, να μην είναι άλλης ομάδος, γιατί φτάναμε στο σημείο να παίζουμε κύπελο, γιατί ποτάσμα δεν μπορούσαμε να παίζουμε. Ναι, ναι. Και ήταν περισσότεροι Ολυμπιακοί από τους πατρινούς στην Πάτρα. Ναι. Σπάγαν τις πόρτες και μπαίναν μέσα και έκαναν στραβά μάτια και αστυνομικοί. Στα Γιάννα υπήρχε μια υγεία, αλλά δυστυχώς πέσαμε στην Λέλαπα τότε διαφόρων ομάδων. Αστέρας Τρίπολης, Πανθρακικός, Στρασίβουλος, Λεβαδιακός. Ομάδες που δεν υπήρχε. Πανθρακικός μετά. Καλονί, Παναχαϊκή, Εργοτέλης, ομάδες. Σφραγίδες ουσιαστικά, πολλοί σουπαντούς. Και υπήρχε αυτό το κύκλωμα του ποδοσφαίρου που καθόριζε τα πάντα. Σε μια στιγμή αποφάσισα να πάρω μια μεγάλη ομάδα, σε στιγμή που κανείς δεν τολμούσε να την πάρει, με 0 παίχτες την ΑΕΛ. Και είπα, εγώ θα κάνω ένα βήμα ακόμα. Θα πάψω να ασχολούμαι με τη διαιτησία, θα πάψω να ασχολούμαι με το Μαρινάκι, γιατί ασχολούμαι παλιότερα και με τον Κόκαλη και με τον πατέρα και με το Μαρινάκι, όταν ήταν οι επικεφαλής του ποδοσφαίρου. Ναι. Γιατί οι ομάδες μου τότε έχαραν τις ανόδους τους με το ίδιο κύκλωμα. Και να δω τι θα κάνω. Αλλά αυτό που παρεξηγήθηκε. Ο μοναδικός τρόπος όμως ήταν να πάψω να βγαίνω στο Sky, στον Θωμαίδη, ναι, να προσπαθώ να βελτιώσω την θέση του Μαρινάκη δικαστικά, η οποία πραγματικά ήταν υπερβολική, γιατί εγώ την είχα φτιάξει τη δικογραφία αυτή και την προηγούμενη δικογραφία. Και νομικά όμως μόνο. Ναι. Και αυτομάτως αυτοί που από τη δική μου δουλειά τη νομική, χωρίς να έχουν πάει ούτε καν να καταθέσουν μάρτυρες, έκαναν καριέρες δημοσιογραφικές ή τα αφεντικά τους. Έγιναν εξηγιαντές του ποδοσφαίρου χωρίς να έχουν πάει καν να καταθέσουν στον ανακριτή, βάζοντας εμένα μπροστά, ο οποίος είναι προστατευόμενος μάρτυρας με αστυνομικούς, γιατί κινδυνεύει η ζωή μου, στενοχωρήθηκαν και άρχισαν να με συκοφαντούν και να μπερδεύουν αυτήν την τοποθέτησή μου τη δικαστική για το Μαρινάκι,
με την προσωπική μου αξιοπρέπεια και την αξιοπρέπεια της ομάδας μου, της Λάρισας. Γι' αυτό η χθεσινή ημέρα ήταν σημαντική για μένα. Γιατί μπορούν να καταλάβουν και να διδάσκονται συμπεριφορές ότι άλλο είναι να θέλεις έστω και να βοηθήσεις κάποιους που ταλαιπωρούνται δικαστικά, γιατί εγώ είμαι και γεννημένος πρεσβευτής, έτσι. Μετά από 42 χρόνια δικηγορίας έχω κάνει 23.000 δίκες στα ελληνικά δικαστήρια. 23.000. Και ξέρω τι είναι έπαιρση. 23.000. Θέλω, λοιπόν, ναι, αλλά από εκεί που κυνηγούσε ο Κούγιας το Μαρινάκι, τώρα λένε... Έπαψε να τον κυνηγάει. Έπαψε να τον κυνηγάει, ναι. Και βέβαια. Άλλο ουσια... τώρα... Ουσιαστικά τώρα κυνηγάει τον εαυτό του, δηλαδή. Δεν κυνηγάω κανέναν πια. Δεν κυνηγάω κανέναν. Πώς. Εντάξει, χαριτολογώντας το λέω. Χαριτολογώντας το είπα, ναι. Όχι, βέβαια. Γιατί αυτό που δημιούργησε εναντίον του Μαρινάκη, υπερβολικά μένω, όπως είπε πριν από λίγο ο Αλέξης. Το οποίο το δημιούργησε για να ωφεληθεί ο ίδιος. Ναι, ναι. Όχι να ωφεληθεί ο Θωμαίδης που έγινε στάρ της τηλεόρασης. Άστο τον Κυριακό, τώρα δεν είναι εδώ, ξέρεις ότι είναι... Δεν καταλαβαίνεις, ξαναλέω και πάλι, με τις δικές δικογραφίες έγινε. Ναι, οκ. Okay. Ξέρω ότι λες για τον Κυριακό και για τον Αλαφούζο, το καταλαβαίνω. Πάμε λοιπόν παρακάτω, ναι. Και δεν είναι, φτάσαμε στο σημείο... Ουσιαστικά λένε ότι κάτι έγινε και άλλαξε ο Αλέξης Κούγιας την περιφορά. Δεν έγινε τίποτα. Αυτό θέλω, αυτό ρωτάω τόση ώρα. Όταν αγόρασα την ΑΕΛ, να αποφασίσω να έχω ποδοσφαιρική ειρήνη με όλους. Δεν είναι ότι έπαψα να κατηγορώ τον Μαρινάκη και άρχισα να κατηγορώ τον Αλαφούζο ή τον Μελισανίδη. Σιώπησα, γιατί έτσι έπρεπε να κάνω. Αυτή τη σιωπή όμως, κάποιοι κακοθελητές προσπάθησαν να την εντάξουν σε μια προσπάθεια καταρακώσεως προσωπικής μου διαδρομής, ναι, και της αξιοπρέπειάς μου. Ότι δηλαδή, εγώ θα γίνω κι εγώ μια ομάδα τσάτσων, η οποία όταν παίζει με τον Ολυμπιακό θα... Από τους δορυφόρους, από τους δορυφόρους που λένε, ναι. Υποκρίνεται ότι παίζει ποδόσφαιρο, ναι, και αυτομάτως... για δικούς μου λόγους θα είμαι ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάνει τίποτα άλλο από αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι λάτρεις του Μαρινάκη και τώρα εξηγιαντές του ποδοσφαίρου, και μιλάω για Βέριες, μιλάω για Πλατανιάδες, μιλάω για Παζιάννενα. Λάτρες του Μαρινάκη είναι αυτές, ή μόνο. Αυτοί μάλλον. Δεν ήτανε. Ο Πανιόνιος, όλες αυτές οι ομάδες τι ήτανε. Ο Εργοτέλης, ο Λεβαδιακός, τι είναι αυτές οι ομάδες, τι ήταν όλες αυτές οι ομάδες. Ναι, δεν ξέρω. Βάζουν ο ΠΑΠ τώρα στη φανέλα τους. Και ενώ η ΑΕΛ δεν έχει καν χορηγό στη φανέλα της. Ψάχνουμε να βρούμε έναν. Παίρνει ο Πλατανιάς 350.000 με 10. Καλά, τι εννοείται ότι ήταν. Τι ήταν αυτές οι ομάδες, Λεβαδιακός, Εργοτές, Πλατανιάς, Πανιός, αυτές τις ομάδες. Δεν ήταν σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Επειδή παίρναν δανεικούς, τι, γιατί. Όχι, γιατί φαίνονται και από τις δικογραφίες τι κάναν. Σε κάθε περίπτωση. Με συγχωρείτε πολύ, δεν είμαι. Αυτά δεν τα λέει ο κύριος Θωμαίδης να πει τις κασέτες εκείνες πρέπει να πει. Λέει μόνο τις κασέτες που είναι κατά του Μαρινάκη. Τις κασέτες που είναι για άλλους ανθρώπους δεν τις λέει. Ναι. Τις φοροδιαφυγές άλλων ανθρώπων δεν τις λέει. Για μένα λέει ότι είμαι κατηγορούμενος για κακούργημα και δεν μπορώ να είμαι πρόεδρος. Και το ρωτάω εγώ τώρα, έτσι δημοσίως. Γιατί δεν λέει για ποια πράξη είμαι κατηγορούμενος. Δεν είναι εδώ όμως ο Κυριάκος, πρέπει να το πάρω ένα τηλέφωνο. Νοιάζει, όταν εγώ είμαι εκεί στην εκπομπή, τότε να λέει. Όταν λοιπόν σου δίνεται βήμα. Ναι, αυτό προκύπτει κατόπιν δημοσιογραφικής. Ναι, για δούμε λοιπόν τώρα. Δεν λέει όμως ότι είμαι κατηγορούμενος για κακούργημα γιατί δημοσιοποίησα τις κασέτες του Μαρινάκη και του Μπέο και του πατέρα που μου τις έδωσε ο πατέρας και που ο πατέρας δεν είναι κατηγορούμενος. Σας τις έδωσε ο πατέρας και ο πατέρας δεν είναι κατηγορούμενος πουθενά. Δεν είναι κατηγορούμενος. Ναι. Γιατί πήγε ο Μπέος και είπε, ενώ έλεγε ότι έκανε μήνυσκα του πατέρα και βρέθηκε εγώ κατηγορούμενος. Mm. Πήγε ο Μπέος μετά γιατί τα βρήκε με τον πατέρα και είπε, δεν είμαι βέβαιος ότι ο πατέρας με υπέκλεψε. Λες και δεν ξέρει ο Μπέος με ποιον μιλούσε αυτή τη συνομιλία και την υπέκλεψαν. Και οι εισαγγελίες το δέχτηκαν. Ναι. Και είναι αθώος ο Μπέος που ήταν ο βασικός κατηγορούμενος και ο Κούγιας για κακούργημα γιατί δημοσιοποίησε τις κασέτες απελπισμένος. Και έγινε η δίωξη κατά του Μπέου για την εκβίαση του Δαλούκα, που καταδικάστηκε ο Μπέου. Ναι. Δεν το λέει αυτό ο Κυριάκος, γιατί με τον Μπέου είναι όλη μέρα και τρώνε μαζί. Και τρώνε μαζί και τους υπόλοιπους πρώτες εκβίασης. Ας τον Κυριάκο, ρε παιδί μου. Έχει τώρα η εκπομπή, μπορείτε να βγείτε εκεί και γιατί να το... Γιατί όχι, να σου το πω γιατί. Επειδή μου δόθηκε ευκαιρία λοιπόν, γιατί όλα τα υπονοούμενα ήταν ότι θα υπάρχει ένας υγιεινός περίπατος στο Ολυμπιακό. Ναι. Χτες λοιπόν όλοι, ναι, ανακάλυψαν την αξιοπρέπεια του Κούγια, χτες ανακάλυψαν την ακεραιότητά του. Και αν δεν γινόταν αυτή η νίκη, και αν ο γκόλ αυτό παιδάκι από την καρδίτσα, αυτό που το πήραμε φέτος, δεν έβαζε αυτό τον γκόλ στο 91, και αν είχαμε χάσει, τι θα γινόταν. Είχαμε δώσει αυτόν τον αγώνα και χάναμε. Τι θα γινόταν. Ναι. Για πείτε μου. Θα έχει πολύ ξεφώνητο σήμερα, πολύ, από χθες. Έτσι, μπράβο. Κούγιας λοιπόν. Αυτό, και το στη ένα, Λάρισα, ναι, ναι. Και στη Λάρισα άνθρωποι που λένε ότι ξεφτύλησε ο Κούγιας την ιστορία της ΑΕΛ, γιατί έδωσε ένα χασούκι στον Τεγκρά, γιατί κακός. Δεν έδωσα βέβαια. Φτιάξαν και χασούκι, φτιάξαν και σενάριο. Ναι. Ολόξυρο. Κοιτάξτε τώρα, επειδή έχετε δώσει και αφορμές, ήταν αυτή με τον Τεγκράτη, η πρόσφατη, και τώρα σας περιμένω πολύ στη γωνία, κύριε Κούγια. Λογικό είναι. Μα δεν ακόμα και... Πάντα με περιμένε, κύριε Ζαγορά, με περιμένουν στη γωνία πάντοτε, είτε στη δουλειά μου, στη δικηγορία 42 χρόνια, οι ανταγωνιστές μου,
είτε οι εξηγιαντές του ποδοσφαίρου κατά καιρούς, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε εξηγιαντή τον Βίκτορα Μητρόπουλο και τον αδερφό του. Τον Μπέο να εξηγιαντεί το ποδόσφαιρο, να αλλάξει. Το Γιάννη τον Παπαδόπουλο να εξηγιαντεί το ποδόσφαιρο. Δεν έχουμε δει ποιους ακόμα. Το Δουκάκο να εξηγιαντεί το ποδόσφαιρο. Μισό λεπτό. Τώρα, να εξηγιαντεί το ποδόσφαιρο. Δεν μου λέτε, η χθεσινή νίκη της Λάρισας, αυτή η φοβερή νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, ήρθε και ωραία κιόλας στο τέλος. Ήταν και πιο γλυκιά έτσι όπως έγινε. Είναι μέρος, είναι κομμάτι από το καινούργιο σύριαλ που έχει ξεκινήσει φέτος, δηλαδή το ελληνικό πρωτάθλημα είναι το νέο πρωτάθλημα της κάθαρσης, της εξυγίανσης. Είναι ένα καινούργιο πρωτάθλημα. Είναι. Εντάξει. Μην εκλαγείς ότι όταν θα αρχίσουν τα πράγματα να παίρνουν, να οδηγούνται προς το τέλος, είτε προς τις ομάδες που κυνηγούν τον τίτλο, είτε τις ομάδες που κυνηγούν την Ευρώπη, είτε τις ομάδες που θα υποβαστούν. Εκεί τότε θα φανεί η αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Εντάξει, και οι τρεις μεγάλοι έκαναν γκέλα. Τώρα έχουμε παραμονές εκλογών της ΕΠΟ. Ναι. Που και οι διαιτητές δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η ευρεία ημέρα. Α, γι' αυτό. Είναι και αυτό. Είναι σίγουρο. Το βάζει στο μυαλό σου. Τολμάτε πρόβλεψη. Τολμάτε πρόβλεψη. Ρισκάρετε. Όχι, επειδή εγώ έχω ψηφίσει Βασάρα και έχω ψηφίσει και Σαραϊδάρη, παρά δεν το ψήφισα, βλέποντας τι γίνεται, θέλω να βλέπω το ποτήρι μεσογεμάτο. Όμως, όσο προχωράμε προς την εξέλιξη του πρωταθλήματος, όταν βλέπεις η Βέρεια ξαφνικά κερδίζει μέσα στον Πανιόνιο και ο Πανιόνιος δεν υπάρχει, που μπορεί να είναι τυχαίο. Όμως είναι τελείως διαφορετική η νίκη της Λάρισας να βγαίνει με αίμα και με κατάγματα και διαφορετικό να κερδίζεις και μια ομάδα που ήταν πρότυπο πριν από λίγες μέρες ξαφνικά να μην υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι μάτς αν το βλέπεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Ζαγόρα, ενδεχόμενα μπορεί να έχεις στο μυαλό σου. Τα μετρητά μετράνε. Να δούμε λοιπόν αυτά που θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα και θα δούμε αν πραγματικά αυτό που ξεκίνησε και είναι πολύ ωραίο, γιατί και εγώ είδα τους παίχτες της Ξάνθης να μια στιγμή και μετά να πέφτουν κάτω και ο Δήμητρης να μην κάνει τίποτα. Ναι, τίποτα. Για να το σηκώσει. Είναι τελείως διαφορετικό να είσαι κάτω και τους σπάσαν τη μύτη και δεν πήρε κίτρινη το αντίπαλό σου. Σωστό. Και να διαμαρτύρεται κιόλας γιατί σου σπάσε τη μύτη και έχει μείνει και κάτω. Πρέπει να σηκωθείς. Και διαφορετικό όταν ο φύλακας να μένει το 95 κάτω και του βγάλαν τον νόμο και δεν θα παίξει 20 μέρες. Ναι. Δεν μου λέτε, ο Άγγελος όταν έπεσε κάτω τραυματίστηκε στον γκολ. Γιατί έγινε ένας χαμός εκεί ο Αναστασιάδης. Μου το είπαν μετά, δεν το είδα. Δεν το έχετε δει αυτό. Πρέπει να το δείτε. Όχι, δεν το έχω δει. Πρέπει να το δείτε. Εντάξει, να σας πω κάτι. Τι είπατε χθες μετά το ματς, τι είπατε. Πρόεδρος και προπονητής, αυτό είναι το ωραίο να μου πείτε. Τίποτα, επειδή τις προηγούμενες μέρες όλοι είχαν διαρρήγνει τα μάτια τους ότι αυτό είναι το τελευταίο παιχνίδι του Άγγελου, θεωρούσαν δεδομένη την ήττα μας. Άλλωστε δεν το ξαναδεί ποτέ. Ήταν. 12 έπαιζε το άσος της ΑΕΛ. Ναι. Έτσι μου πάνε γιατί εγώ δεν ξέρω. Ναι. Και 1-25 η νίκη του Ολυμπιακού. δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Και ο άνθρωπος διάβαζε στα διαδίκτυα, έτσι του είδα, γιατί δεν μπαίνει στο διαδίκτυο για αυτός όπως και εγώ. Και στα διάφορες ειδήσεις ότι είναι έτοιμος ο ένας ο Ελευθερόπουλος, είναι έτοιμος ο Μάντζιος, είναι έτοιμος ο άλλος, είναι έτοιμος ο Ζουνίδης. Α, ο Μαρίνος, ναι, ο Μαρίνος είναι Κασάρι. Τώρα αλήθεια, δεν ήταν έτοιμος. Μα δουλεύετε τώρα. Λάρισα Ολυμπιακός 0-3, δεν ήταν έτοιμος. Ποτέ δεν ήταν κανένας. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι έχουμε μια ομάδα που χτίζεται τώρα. Με 10. Καλά, στο ελληνικό πρωτάθλημα όμως, εντάξει. Δεν καταλάβατε στην Ελλάδα. Έχω κρατήσει 2 χρόνια το Δημήτρη Σπανός ήταν χαρακτή. Μα ξέρετε κανέναν φίλαθο, κανέναν οπαδό να περιμένει να χτίσει ομάδα ο παράγοντα. Γι' αυτό είναι ο αρχηγός. Γι' αυτό είναι ο εγγύτης. Εγώ πέρσι κράτησα τον Ντόστανιτς. Ακόμη και μετά την ήττα με τον Πανηγιάλιο που χάσαμε στην έδρα μας, χάσαμε πρώτη φορά την πρώτη θέση. Ναι. Και ο ίδιος παραιτήθηκε γιατί ήθελε να διώξει ένα ποδοσφαιριστή. Τον οποίο δεν ήθελα. Και του λέω, μου είπε ή εγώ ή αυτός. Και του είπα, με συγχωρείς, ο ποδοσφαιριστής είναι η περιουσία της ομάδος. Ναι. Είσαι προπονητής. Μην το βάζεις. Όχι όμως να φύγει. Ναι. Γιατί εγώ θέλω να τον αξιοποιήσω. Ας κουμάνε τον προπονητή κάνει στην ομάδα μας, όχι ο πρόεδρος. Όχι όμως, στην περιουσία της ομάδας. Στις επιλογές της ομάδας. Σε επιλογές, ναι, σε επιλογές. Όχι όμως στην περιουσία της ομάδας. Πέστε μου τι είπατε χθες με τον Άγγελο, αυτό θέλω να ακούσω τόση ώρα. Μετά το μάτς. Τίποτα. Αγκαλιαστήκαμε και είπαμε, δόξα τω Θεώ, πέρασε αυτός ο Γολγοθάς. Ο εφιάλτης. Ναι. Γιατί όλοι ξέραμε, όλοι τι σήμαινε κυρίως για μένα αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι, δόξα τω Θεώ είπαμε, αυτό μου είπε και αυτός. Εγώ του είχα πει, ρε Άγγελε, δεν είναι ποτέ αγχωμένος, είναι πολύ ήρεμος. Είχα μια κατακτητικό παιχνίδι με τον Ηρακλή που τυχαία ήρθε ισοπαλία. Είχαμε ένα ναυάγιο στην Κέρκυρα που ήταν συνέπεια αυτής της αναστάτωσης που προκλήθηκε. Και εξαιτίας αυτού του ναυαγίου όλοι λέγανε η Έλληνα ομάδα Β' Εθνικής, άντε να σηκώσεις μικρά παιδάκια. Ήξερε κανείς τον ξενοδόχο στην πρώτη εθνική ποτέ? Το Ρέτζα. Από το επίθετο μόνο. Τον Κόντορ. Ήξερε κανείς τον Φατιόν? Ήξερε κανείς τον Αναστασόπουλο? Ήξερε κανείς τον Τέλετιτς? Ήξερε κανείς τον Αβραάμ?
είναι παιδιά που δεν έχουν ξαναπαίξει το ελληνικό πρωτάθλημα. Άντε να τα σηκώσει. Και να έχει απέναντί σου ένα ρόστο 50 εκατομμύρια. Αυτοί όλοι είναι επιλογές του Αναστασιάδη. Όχι όλοι. Ο Φάρκας είναι επιλογή του Αναστασιάδη. Ο Αβράμ είναι επιλογή του Αναστασιάδη. Mm. Και ο Νασβίδης. Πήρατε εσείς κανένα παίκτη που λέτε αυτόν το θέλω εγώ, τον παίρνω να τον βάλει στην ομάδα, να τον πάρει ομάδα. Κάνατε κανένα. Τον πάρει. Ναι, με δική μου μεταγραφή. Ο Σαββίδης πώς πήρε τον Μπερμπάτοφ. Όχι, εγώ δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Όταν αναθέτεις μια ομάδα, απλώς ζήτησα να σας δω καταλάβετε πόσους ποδοσφαιριστές μου έκοψε ο Άγγελος. Εγώ ήθελα να πάρω τον Ήλιτς, τον Σπαζιάννη, μου τον έκοψε. Ναι. Ήθελα να πάρω τον Ανάκογλου. Μου τον έκοψε. Και είχα συμφωνήσει με αυτούς. Στον Άρη, ήθελα να πάρω τον Λουσέρο και τον Ουσέρο. Και τον Λουσέρο και τον Ουσέρο. Και τον Ουσέρο. Ναι. Μου τους έκοψε. Ναι. Ήθελα να πάρω τον Μαρκόφσκι, μου τον έκοψε. Ήθελα να πάρω τον Παπαστεριανό, μου τον έκοψε. Ήθελα να πάρω τον Κουλιμπαλί που παίζει στον Λεβαδιακό τώρα. Πήγε χθες για πρώτη φορά. Ναι. Το στόπερ χαφ που παίζει. Όχι τον πήρε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Όχι τον Κουλιμπαλί που είναι πιο καταξιωμένος παίχτης. Άλλος είναι νεαρός. Μου τον έκοψε. Ήθελα να πάρω τον καπετάνο, μου τον έκοψε. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ήταν επιλογές του. Του είπα, πήρα στον τελευταίο τον Ποτουρίδη και επέμενα να τον πάρω γιατί του έλεγα θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό που τον είχε κλείσει ο Άρης και τον πήρατε εσείς μέσα από τα χέρια του. Τον πήρα εγώ, τον έκλεψα στην κυριολεξία. Και πήρα και τον Δοντό και του είπα δεν με νοιάζει, θέλω να ανεβάσω το πεστή της ομάδας. Ναι. Γιατί η άποψή του είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε μεγάλες οικονομικές διαφορές οι παίκτες μεταξύ. Αυτή είναι η άποψη να σας έρθει πάντα, χρόνια τώρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Και μου λέει δεν μπορεί να πάρεις ένα στάρ και να το βάλεις σε μια ομάδα με ταλέντα. Α, τους δύο τελευταίους τους πήρατε εσείς χωρίς να τους θέλει. Τον Ποτουρίδη, όχι να τους θέλει, τους ήθελε. Τον Ποτουρίδη τον είχε παίκτη στον Πρετανιά. Απλώς θεωρούσε ότι δεν τους είχαμε ανάγκη. Α. Πίστευε πολύ στον Κόλια, πίστευε πολύ στον Φάρκας, πίστευε πολύ στον Γιωβάνο της Ουνεγερικής Ομάδος. Ναι. Πίστευε σε δύο νέα παιδιά που έχουμε τον Σουλιώτη και τον Καρατάσιο που είναι μικρά παιδιά, παίζανε 19 ναι. και 20 χρονών. Και μου λέει έχουμε 5 στόπερ. Του λέω χρειαζόμαστε έναν αριστεροπόδαρο στόπερ ακόμη γιατί έχουμε μόνο τον Φάρκας. Παίζει όπως παίζει και αμυντικό χάφκα. Και τελικώς με πένε ο Κωτορίδης είναι κατάλληλος. Του είπατε εσείς ότι θέλουμε κι άλλο στόπερ. Όχι, το συζητάμε μαζί σου. Όχι, είναι ωραία φάση γιατί εσείς ξέρετε και μπάλα. Τώρα εντάξει, δεν είναι μόνο παράγοντα. Είναι η άποψή μου. Ναι, εντάξει. Αυτό θεωρούσε ότι. Του λέω, αφού παίζουμε με αριστεροπόδαρο και δεξιοπόδαρο στόπερ, έχουμε μόνο ένα αριστεροπόδαρο προς στόπερ. Εσύ είστε και ξέρεις δηλαδή, αυτό που ρωτάνε οι φίλοι. Δηλαδή, άμα πεις κάτι, σου λέει έπαιξες μπάλα, ρε, ξέρεις. Εσείς η απάντηση είναι δίκο από μαχαίρι. Έχω παίξει. Δεν μου λέτε. Είναι δίκο από μαχαίρι. Όλοι οι παράγοντες που έχουν συνεργαστεί μέχρι τώρα με τον Αναστασιάδη λένε ότι είναι ένα παιδί μου μέσα στα κουσούρια. Μέσα στα προβλήματα, μέσα στη μύρλα, μέσα στη ματζιδιά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Εσείς πρώτη φορά συνεργάζεστε μαζί, πρώτη φορά έτσι. Είναι φίλος μου όμως. Γιατί είμαστε τη ίδια φουρνιά. Αντικειμενικά θέλω όμως να μου απαντήσετε. Ας είναι φίλος σας. Ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, ο οποίος έχει ορισμένες θέσεις, οι οποίες είναι αιτιολογημένες όμως. Δεν σου λέει απολύτως γουστάρω αυτό χωρίς να το αιτιολογήσει. Ναι. Εντάξει, ναι. Μέχρι τώρα συνεργάζεται κανονικά. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Ότι... Όχι, δεν είναι κυρίαρχος. Δεν μπαίνω στα ποδητήρια. Δεν έχω μπει ποτέ στα ποδητήρια. Εντάξει. Τώρα, πόσο έχω ακόμα, έχω τρία λεπτά. Τέσσερις, έχω τρία λεπτά. Λοιπόν, για τη συνέχεια τι βλέπετε. Βασικά, μέχρι τώρα την εικόνα του πρωταθλήματος. Όχι για τη συνέχεια, αφήστε τη συνέχεια. Δεν θέλω να κάνετε το χορταρέα. Τώρα, μέχρι τώρα την εικόνα του πρωταθλήματος. Το χορταρέα δεν μπορώ να το κάνω και το χορταρέα. Εντάξει, όντω είναι. Με βρήκε τώρα με χτυπά τα ευαίσθητα σημεία. Γιατί. Καλά. Μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Medium, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά. Γι' αυτό είναι και δικό μα από εδώ. Λοιπόν, δεν το ξέρω, νομίζω. Ναι, από εδώ Θεσσαλονίκη νομίζω. Βγάζει λοιπόν, μέχρι. Τι. Βγάζει Θεσσαλονίκη. Μέχρι τώρα, για βίντεο, μέχρι τώρα. Η εικόνα του παραδείγματο. Η εικόνα του παραδείγματο είναι συναρπαστική. Για τον. Ξέρετε πώ τη θέλω. Όχι του Προέδρου Κούγια, του Φιλάβλου. Είναι εξαιρετική. Γνώμη αυτή θέλω. Εάν συνεχιστεί θα γεμίσουν τα γήπεδα. Εάν συνεχιστεί, εάν συνειδητοποιήσουν και αυτοί που έχουν τα ραβέρια με διαιτητές και έχουν και δύναμη οικονομική ότι περισσότερο κόσμος τους θα πάει στο γήπεδο όταν το αποτέλεσμα δεν είναι προκαθορισμένο, θα καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο είναι κορυφαίο κοινωνικό γεγονός και είναι καιρός να επιστρέψουν οι οικογένειες στα γήπεδα και μετά από λίγο καιρό να αρχίσουμε να βλέπουμε και παιχνίδια με τις ομάδες και με τους οπαδούς τους στο γήπεδο. Και ας χάνουνε. Ας χάνουνε και. Το δύσκολο στο τέλος το είπατε. Τι ας χάνουνε. Εγώ άμα πάω να δω την ομάδα μου θέλω να κερδίσω οπωσδήποτε. Και ας χάνουνε. Κάνετε λάθος. Εάν δουν την ομάδα να είναι καθαρή, όταν βλέπουν ότι ο άλλος παίζει και ο διαιτητής παίζει κανονικά και οι ποδοσφαιριστές παίζουν κανονικά και δεν σκύβουν ή δεν γλιστράνε ή δεν χάνουν τα γκολ τα δικαιολόγητα. Ναι. Ο παδός δεν στενοχωριέται.
Δηλαδή, ο Πάουκ είχε χθες 4 τερατέ που δεν χάνονται. Ναι. Όμως δεν φαίνονταν κανείς που έχει σκοπιμότητα να τα χάσει. Όχι βέβαια. Όχι, άρα λοιπόν. Ναι, αλλά το ίδιο. Ίσως δεν σκεφτήκατε το ίδιο όμως και με τον Ντεγκρά όταν έγινε η ιστορία. Δεν είναι το ίδιο. Πώς. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Την έχετε τη σκηνή. Την έχω δει. Πώς δεν την έχω δει. Δες την 5-6 φορές. Δεν ήθελα. Δες την 5-6 φορές. Δεν λέω τίποτα. Άμα θα πάω. Μην ξύνει πληγέ. Όχι, γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου. Ούτε εκτός για αυτό το θέμα. Χαστούκι δεν έπεσε. Εντάξει. Δεν έπεσε Χαστούκι. Χαστούκι αφού τον έχει δει, τόσες μέρες ακούω ότι τον έχει δει. Αγγελιότητες. Τώρα και από κάτι που ήταν ένα δίμετρος και έχει αυτή την αδικία που έπρεπε να λέει ότι τον έδειρα εγώ με τον 79 και αυτός είναι 1,98. Ναι. Τότε εντάξει, να τα καταργήσουμε όλα. Εγώ θα ντρεπόμουν και θα είχα φάει κιόλας. Εντάξει. Ναι, αλλά γιατί τον το διώξατε. Τον έδειξε για του λόγου. Γιατί δεν τήρησε τι εντολέ του προπονητού. Του είχε πει 100 φορέ. Εντάξει, άμα είναι έτσι, πρέπει να φύγει μισή ομάδα, κύριε Κούγια. Δεν είναι έτσι. Είναι άλλο να θέλει και να μπορεί να το κάνει και άλλο να θέλει να ξέρει να το κάνει και να μην το κάνει. Εντάξει, έτσι, αυτή είναι μία παράμετρο. Η άλλη είναι ότι κι εσεί έχετε πει την μπάλα. Λοιπόν, δεν θα σα άρεσε. Όλοι κάνουμε λάθη, μπορεί να κάνω λάθο. Κάτι τελευταίο. Εντάξει, αυτό το θέμα του Ντεγκρά μπορεί να συζητάμε μέρε. Αλλά εσεί, αν είδατε κάτι, okay, εγώ πάω πάσο. Εσεί είστε στην ομάδα, εσεί πληρώνετε, είδατε κάτι προφανώ. Εντάξει, τώρα εμεί οι υπόλοιποι κάνουμε χαβαλέ απ' έξω. Λοιπόν, γιατί είναι ωραία και η εικόνα και το βιντεάκι είναι πιασάρικο. Εισιτήρια στου φιλοξενούμενου γιατί δεν δίνετε. Ούτε πρόκειται να δώσω. Γιατί? Γιατί δεν φτάνουν για του δικού μα. Καλά, εντάξει. Αυτό ακριβώ το λέω. Τώρα αλήθεια θέλω. Αλήθεια θέλω. Γιατί δεν φτάνουν. Εμεί βάζουμε, έχει 16.000 χωρητικότητα. Έχουμε αποφασίσει ο κάθε γονιό να παίρνει και ένα παιδί μαζί του τζάμπα. Και ένα παιδί. Δηλαδή θα κάνουν πολλά παιδιά. Ή δύο παιδιά. Οτιδήποτε παιδί κάτω των 12 ετών παίρνει τζάμπα. Μέχρι 12, οκ. Okay. Μέχρι 12. Mm. Και τα παίρνουν στην αγκαλιά του όταν είναι γεμάτο. Και είναι και μπαμπάτσικα τα παιδιά στη Λάρισα. Τρώνε καλά. Είναι. Θέλω λοιπόν να είναι εμεί φοβερή πολιτική αυτή. Είχαμε χθε 10.000 εισιτήρια και 16.000 οπαδού στο γήπεδο. 10.000 εισιτήρια. Ναι. Και δεν χωράνε, δηλαδή να κόψετε ζώνες για αυτά, δεν χωράνε ναι, ας πούμε διάκοπες. Ναι, θα χάσουμε πολλά. Αυτό, τώρα αλήθεια, αυτός είναι ο λόγος. Αυτός και ο μοναδικός λόγος. Εγώ είμαι λάτρης της αντιπαλότητας μέσα στο γήπεδο. Της κόσμιας αντιπαλότητας. Ναι, ναι. Εντάξει. Κύριε Κούγια, ευχαριστώ. Και εγώ. Ωραία, καλή συνέχεια, εύχομαι.